Για άλλη μια φορά γράψαμε αρκετά τραγούδια έτσι για να έχουμε. Κάναμε demo γύρω στα 15 κομμάτια. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν στο δίσκο. Σίγουρα όσα χρειάζονται, ξέρεις, γιατί όλα πια είναι σχετικά. Την επιτυχία την κάνεις και με ένα τραγούδι, όπως ξέρεις. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πρώτη φορά νιώθουμε τόσο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά νιώθω τόσο σίγουρος για το υλικό που έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή, με τον Αντώνη κάναμε πάρα πολύ δουλειά στο songwriting. Στη συνέχεια, έχοντας και έναν καινούριο μπασίστα πλέον, μπορούσαμε να δουλέψουμε πιο πολύ σαν μπάντα. Δηλαδή, ο Μάρκ έδεσε με τον Σβέρντ από τους Bad Infinity, ο οποίος παίζει και σε εμάς. Και πλέον η ομάδα λειτουργεί καλύτερα. Υπήρχε μια ελευθερία στο πρώτο άλμπουμ και νομίζω ότι αυτό έδειξε μια τρομερή ενέργεια από αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Τώρα στο δεύτερο θέλουμε να καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα και μάλλον δουλέψαμε παρόμοια, μόνο που κατάλαβα τώρα από τις συνθέσεις και το approach, το πώς πλησιάζαμε τις ηχογραφίες, πώς τις πλησιάσα και εγώ παιχτικά, λίγο πιο συμμαζεμένο. Αλλά αυτό δεν είναι κακό. Αυτό πιστεύω σημαίνει ότι έχει προχωρήσει το group λίγο, έχει οριμάσει λίγο πιο πολύ μετά από το πρώτο άλμπουμ και απλά συμπεριφέρθηκε λίγο πιο μαζεμένα, αλλά λίγο πιο επαγγελματικά πάνω σε αυτή την ηχογράφηση. Σαν feeling πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο. Θα είναι πολύ αυθόρμητο. Καταλάβαμε λοιπόν ότι Outland έχουν προσωπικό ήχο. Και δεν είναι ένα ACDC κομμάτι και ένα κομμάτι Riot και ένα κομμάτι έτσι και ένα κομμάτι έτσι. Οπότε όταν γράφαμε τα κομμάτια με τον Αντώνη, που φέρνουν τις αρχικές ιδέες, με τη μία πλέον ξέραμε ότι αυτό δεν κάνει, αυτό κάνει, αυτό δεν κάνει, αυτό είναι out loud, αυτό είναι rock, ενώ στο πρώτο δίσκο είμαστε σε φάση, αυτό είναι ωραίο, ας το βάλουμε, αυτό είναι ωραίο, ας το βάλουμε. Τώρα πια καταλήξαμε στον ήχο μας, εντάξει, καιρός ήταν και δεύτερο άλμπουμ. Θέλαμε να κάνουμε ένα rock άλμπουμ, τελείως απλό, αυθόρμητο, γράφουμε πολύ γρήγορα, γράφουμε τα πράγματα όπως τα ξέρουμε, όπως μπορούμε να τα παίξουμε, να κρατήσουμε το human touch, την ελευθερία στο παίξιμο, ούτε να είναι τετραγωνισμένα όλα, να είναι κάθε αξία τέλεια και κάθε ρεφρέν ίδιο ή κάθε κουπλέ ίδιο. Θέλαμε να κρατήσουμε αυτή τη ζωντάνια, ώστε να υπάρχει αυτό το punch μες στη μουσική. Είναι ένα πράγμα που βγήκε ζωντανό από μέσα μας και αυτό με έβγαλε λίγο από την λογική που είχα συνηθίσει κάποια χρόνια και έχοντας το δικό μου το στούντιο και όλα αυτά να σκέφτομαι πολύ inside the box που λένε, δηλαδή να είσαι τελείως τετραγωνισμένος στη σκέψη σου. Το album των Out Loud έγινε σε ένα στούντιο μέσα, απλά παίζαμε μουσική και ό,τι μας άρεσε το γράφαμε. Λοιπόν, και αυτό ήταν, δηλαδή μου άνοιξε τα μάτια και λέω, μπορεί να γίνει και έτσι μουσική, δεν είναι ανάγκη να είσαι δηλαδή με το χαρτί και τις σημειώσεις. Μπορείς απλά να βγεις να παίξεις μουσική που σου αρέσει. Όπως επίσης και να δίνεις και την ελευθερία στον κάθε μέλος να κάνει αυτό που θέλει. Η χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή στη μουσική και στην διαδικασία της ηχογράφησης κυρίως είναι δίκοπο μαχαίρι για μια μπάντα και για έναν μουσικό. Γιατί απ' τη μία έχεις ένα επαγγελματικότερο εργαλείο όπως είναι ένα μουσικό πρόγραμμα. Απ' την άλλη, αν δεν ξέρει να το χρησιμοποιήσει, μπορεί να σε κάνει αυτό ό,τι θέλει. Δηλαδή να σου βάλει αυτό τη μουσική μέσα σε πλαίσια. Παλιά που γράφαμε σε ταινίες, ήμασταν περιορισμένοι σε κανάλια. Αλλά και περιορισμένοι στο πώς να ηχογραφήσουμε το παίξιμό μας, τη μουσική μας πάνω σε αυτή την ταινία. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να είσαι πολύ καλός παίχτης για να το κάνεις αυτό. Άμα δεν ήσουν, έπρεπε να πας σπίτι, να ξαναμελετήσεις και να ξαναγυρίσεις. Αυτή την εμπειρία είχα εγώ. Τώρα με το κομπιούτερ όλα είναι δυνατά. Γράφεις σαν ταινία πάνω στο κομπιούτερ, αλλά το editing που μπορείς να κάνεις πάνω στο κομπιούτερ είναι πλέον τόσο εξελιγμένο που μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες, ας πούμε. Να γίνεται τόσο τέλειο που στο τέλος ακούς τον εαυτό σου να παίζει και λες, ας πούμε, εγώ είμαι αυτός. Wow.